Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε ένα τραγικό δυστύχημα στα Σπάτα με ένα ελικόπτερο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Περισσότερο θα μας πει ο Γιάννης Ρήγος. Γιάννη. Γιώργο, να σου πω ότι πριν από μία ώρα έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ελικόπτερο απογειώθηκε από την Μύκονο με προορισμό την Αθήνα. Στα Σπάτα, λοιπόν, σε ελικοδρόμιο της περιοχής, έγινε η προσγείωση. Εκεί, όπως μαθαίνω, μέσα στο συγκεκριμένο ελικόπτερο μαζί ήταν 4 επιβάτες Άγγλοι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι νοικιάσανε το συγκεκριμένο ελικόπτερο για να τους μεταφέρει στην Αθήνα. Και εκεί συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα. Την ώρα που έβγαιναν από το ελικόπτερο, ένας από τους επιβάτες, και όπως μαθαίνω νεαρός στην ηλικία, αναφέρουν μάλιστα ότι είναι 21 ετών Άγγλος, πήγε για άγνωστο λόγο προς την ουρά του ελικοπτέρου και εκεί συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο αυτό διαμελίστηκε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα. Πρόκειται για ιδιωτική πτήση, λοιπόν, 4 επιβατών. Ο πιλότος και οι άλλοι 3 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Όμως ο ένας νεαρός, 21 ετών όπως μαθαίνω, από τους επιβάτες πήγε για άγνωστο λόγο στην ουρά του ελικοπτέρου και έγινε αυτό το τραγικό συμβάν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στην κανονική ροή του προγραμματός μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νεότερη έκτακτη ενημέρωση.